έναν χάρτη με την Ακρόπολη στο κέντρο. Σκύψου λίγο έξω από το αθηναϊκό κουτί σου και γίνε τουρίστας για μια μέρα. Ένα Σαββατοκύριακο θα ανακαλύψεις πολλά, διαδρομές που δεν ήξερες, κρυφά σημεία και μυστικά που δεν σου έδειξε κανείς στις σχολικές εκδρομές. Νέα στέκια και χώρους με ενδιαφέρον. Δίπλα στα αρχαία, κατεβαίνοντας προς το μοναστηράκι και το θυσίο, υπάρχει νέα ζωή. Αθήνα δεν είναι μια αντικειμενικά όμορφη πόλη. Θα μπορούσε να πει όμως κάποιος ότι είναι μια πόλη με όμορφες γωνιές. Η πιο όμορφη γειτονιά της Αθήνας αυτή τη στιγμή ίσως βρίσκεται κάτω από την Ακρόπολη. Η Ακρόπολη στην αρχαιότητα αποτέλεσε το σύμβολο της ακμής του ελληνικού πολιτισμού τον 5ο αιώνα π.Χ. Γύρω της, οι αρχαίοι Αθηναίοι καθημερινά δημιουργούσαν, αθλούνταν, συζητούσαν και έκαναν εμπορικές συναλλαγές, αναπτύσσοντας έναν σπουδαίο πολιτισμό. Οι γειτονιές του νέου μουσείου της Ακρόπολης γίνονται πιο γοητευτικές από ποτέ. Γύρω από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, η διασκέδαση και η υψηλή γαστρονομία κυριαρχούν. Βγαίνοντας από τη στάση του μετρό στην Ακρόπολη, μπορείς να περπατήσεις τη Διονυσίου Αεροπαγή του. Κόσμος ανεβοκατεβαίνει, κάνει βόλτες, χαζεύει τα καταστήματα. Θα μπορούσε να θυμίζει μοναστηράκι, αλλά δεν έχει τον ίδιο συνωστισμό. Είναι σαφώς πιο ήρεμα τα πράγματα εδώ. Η Ακρόπολη δεν αποτελεί σημείο αναφοράς μόνο για την ιστορία της Ελλάδας, αλλά και για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Πρόκειται για την κληρονομιά των αρχαίων Ελλήνων προς όλο τον σύγχρονο κόσμο. Η άβρα της καλύπτει ολόκληρη την πόλη του σήμερα. Πολλά παγκόσμια γεγονότα που συνδέονται με τη χώρα μας παίρνουν κάτι από τη λάμψη της. Αυτές τις μέρες μάλιστα, στη σκιά του Ιερού Βράχου, στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας, επανήλθε ένας από τους πιο φημισμένους αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Ράλι Ακρόπολης. Για πρώτη φορά μάλιστα, στην ιστορία της παγκόσμιας αυτής διοργάνωσης, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ειδική διαδρομή με την ονομασία COSMOTE 5G Athens Stage, στην καρδιά της πόλης, την πλατεία Συντάγματος. Με το μοναδικό αυτό τρόπο, το Ράλι των Θεών ενώθηκε με τις εικόνες της σύγχρονης Αθήνας, με ταχύτητες 5G. Το θέαμα εκπληκτικό και ίσως για πρώτη φορά στην πόλη, ο θόρυβος από τις μηχανές αυτοκινήτων προκαλούσε τέτοιο ενθουσιασμό. Η ολοκλήρωση της ειδικής έδωσε την ευκαιρία σε όσους την παρακολούθησαν να μοιραστούν τις εντυπώσεις τους, χαλαρώνοντας στις κοντινές γειτονιές που πάντα προσφέρουν μια νησταγωγία διαφορετική.
από το ψυχικό μέχρι την Κηφισιά, υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που δεν έχει κανένα λόγο να κατέβει στο κέντρο. Εκτός από τον κόσμο αυτό, υπάρχει και ο κόσμος που επισκέπτεται αυτές τις περιοχές για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Πάμε λοιπόν να ανακαλύψουμε τα μυστικά των Βορείων Προαστίων. Μα πάντα ανερχόμενοι για βόλτες, για καλό ποτό, αλλά και για φαγητό, η περιοχή του Χαλανδρίου αποκαλύπτει τα όλο και πιο ιδιαίτερα μυστικά της και υπόσχεται να πρωταγωνιστήσει και πάλι για λόγους πολλούς και ιδιαίτερους. Αφήνουμε πίσω μας το Χαλάνδρι και ανηφορίζουμε προς την Κηφισιά. Δεν πάμε βέβαια για να πάρουμε απαντήσεις στο δίλημα Γλυφάδα ή Κηφισιά, αλλά με σκοπό να βρούμε κρυμμένα μυστικά της πόλης. Η Κηφισιά έχει μεταμορφωθεί πια σε μια ανήσυχη πιάτσα που συνεχώς ανεβαίνει. Κηφισιά, Εκάλη και Ερυθρέα, πέραν των άλλων αποτελούν και κέντρο διεθνών επιχειρηματικών συναντήσεων. Η Κηφισιά τα τελευταία 2 χρόνια έχει αποτελέσει βασικό πόλο έλξης τόσο για φαγητό όσο και για ποτό, δίνοντας μια καλή λύση στους κατοίκους των Βορείων Προαστίων. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η Αθήνα ανήκει στους δημοφιλέστερους προορισμούς της Ευρώπης. Είτε η βόλτα σας έχει εμπορικό σκοπό, είτε αγαπάτε τη διεθνή κουζίνα, είτε ακόμα θέλετε να απολαύσετε μοντέρνα ελληνική κουζίνα με την παρέα σας, σίγουρα θα βρείτε το δικό σας στέκι για φαγοπότη. Τόσο οι φίλοι της ελληνικής κουζίνας, όσο και οι λάτρες των ethnic πιάτων, δεν θα μείνουν παραπονεμένοι. Κέντρο της, η μέρα και νύχτα, δεν απογοητεύει κανέναν. Μια πόλη που σιγά σιγά ξεπερνάει τις δυσκολίες και επανέρχεται σε ρυθμούς πιο γνώριμους, πιο ευχάριστους, πιο δημιουργικούς.